Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το Tekken 8. Αρχικά να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά την Bandai Namco Ελλάς για την παροχή του τίτλου. Όπως βλέπετε λοιπόν, το Tekken 8, το καινούριο κομμάτι της ιστορίας του Tekken, επιστρέφει με το υπέροχο, θα ήθελα να πω, αν και μικρό story mode. Η αλήθεια είναι το story mode το τερμάτισα σε 3 ώρες. Φυσικά βέβαια αυτό δεν τελειώνει εκεί, διότι υπάρχουν τα character episodes, τα οποία κάθε ένα από αυτά μπορούμε να τα παίξουμε και να δούμε το story του κάθε χαρακτήρα και το πορεία που έχει για τον καθένα, το fighting style τους, τα πάντα όλα με λίγα λόγια. Λοιπόν, επίσης έχουμε το fighting lounge, το Arcade Quest, το Character Customization, το οποίο για μια ακόμη φορά είναι απίστευτο. Όπως βλέπετε εδώ, μπορείτε να διαλέξετε ένα χαρακτήρα και να του βάλετε άπειρα πράγματα που υπάρχουν. Ναι, βέβαια τα fighting games δεν επικεντρώνουν σε αυτό. Και φυσικά το Tekken Ball, το αγαπημένο μας Tekken, το οποίο φυσικά Tekken Ball από παλιά, πολύ παλιά, μεγάλη λατρεία. Το συγκεκριμένο, το οποίο επιστρέφει ξανά, αν θυμάστε, ήταν τύπου βόλεϊ. Βασικά όχι βόλεϊ, ένα είδος ιαπωνικού παιχνιδιού που θυμίζει με βόλεϊ, όπου πετάμε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη και παράλληλα κάνουμε επιθέσεις για να παίξουμε, για να δίνουμε τον κάθε χαρακτήρα. Εδώ, όπως είπαμε, φυσικά το story mode που έχει τον Τζιν. Και γενικά μη συμμαχικάζουγια είναι το main battle εδώ πέρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε το Arcade Quest, το Super Ghost Battle, το Arcade Battle, το Versus, το Practice, το Tekken Ball και το εδώ online φυσικά, όπως είπαμε, customization και αυτά. Λοιπόν, το story mode είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω, και πολύ ενδιαφέρον, γιατί φέρνει ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας των Kazuya στο μέλλον. Ο Τζιν φυσικά παλεύει με το είναι του και το ποιος μπορεί να είναι, και φυσικά έχουμε τη δημιουργία ενός, δεν θα σας πω γιατί είναι spoiler. Ξέρεις, όταν περνάς καλά με ένα παιχνίδι και πραγματικά αρχίζει και λες ούψ, περίμενε, θα κάνω spoil. Για να πάμε λίγο εδώ λοιπόν, ας πάμε λίγο στο versus, ας παίξουμε απέναντι σε ένα κομπιουτεράκι, να δείτε και το roster φυσικά, θα παίξουμε αριστερή. Το roster είναι τεράστιο, παιδιά. Και ένα από τα βασικά πράγματα που φημίζεται το Tekken είναι και οι guests τους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το full roster του παιχνιδιού, χωρίς με το πρώτο character που να εμφανίζεται μετά σαν DLC να είναι ο Eddie, προσωπικός αγαπημένος. Έχω σηκώσει in-house τουρνουά με Eddie. Και έχουμε εδώ Claudio, Zafina, Paul, Raven, Victor, Reina, Azukena, Σαχίν, Λο, Λίροι, Λέο, Γιοσιμίτσου, ο οποίος φυσικά πάντα υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο φως Γιοσιμίτσου, Φέγγ, Χωαράγγ, Νίνα, Κάζουγια, Τζιν, Ζιάο, Λί, Άσουκα, Πάντα, Κούμα, Λίλι, Αλίσα, Λάρς, Τζουν, Devil Jin, ξεχωριστός χαρακτήρας του Jin, Jack 8, αυτό μπορεί να είναι και λίγο spoiler, ε. Oh well. King, Steve, Dragunov και Brian. Πάμε λίγο έτσι, λίγο Devil Jin για να γουστάρουμε. Και Kazuya. Ας τα αφήσουμε στο medium. Ας δούμε και λίγο gameplay. Για να γουστάρουμε εμείς. Να γουστάρετε κι εσείς. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ λοιπόν φυσικά θα διαλέξουμε random όπως πάντα. Μια random πίστα. Underground Arena. Η βαθμολογία που έχουμε βάλει στο παιχνίδι είναι 9 στα 10. Ο λόγος που δεν παίρνει το 10 για το τέλειο είναι γιατί ήθελα λίγο παραπάνω story mode στο main story. Γιατί σε αφήνει σε ένα καταπληκτικό κομμάτι στο ending και λες τώρα γιατί. Θέλω να συνεχίσει το story. Κάτι το οποίο φυσικά, κάτι το οποίο θα συνεχίσει στο Tekken 9, να υποθέσω. Και σίγουρα παίζοντας τα story mode και τα stories του κάθε χαρακτήρα ξεκλειδώνεις πράγματα. Αλλά μέχρι τότε έχει μπόλικο πράγμα. Μπορώ να πω πραγματικά ότι το παιχνίδι
είναι από τα καλύτερα παιχνίδια fighting που έχω παίξει ποτέ. Γενικώς η αγάπη μου για το Tekken είναι, με κάνει bias απέναντι σε αυτό, γιατί σε σχέση με όλα τα fighting games θεωρώ ότι το Tekken είναι μεγάλη μου αγάπη και μεγάλη μου λατρεία. Ίσως είχε να κάνει με το γεγονός ότι καθώς μεγάλωνα έπαιζα πολύ περισσότερα τουρνουά στο σπίτι με φίλους Tekken. Μάλιστα είχαμε πάρει και Oscar μεγαλύτερο αθλητή, για όσους από εσάς είστε μιας μεγάλης ηλικίας, αν και ξέρω ότι περισσότεροι εδώ viewers μου είστε μια μεγάλης ηλικίας. Είχαμε πάει στις χαρτολιχουδιές και είχαμε αγοράσει, δεν υπάρχουν πια χαρτολιχουδιές, ένα Oscar καλύτερο αθλητή. Και το αποτέλεσμα αυτό ήταν να το δώσουμε σε αυτόν ο οποίος είχε κερδίσει το τουρνουά Tekken, μαζί με κάτι χιλιαρικάκια που είχαμε βάλει στην άκρη. Αυτά λοιπόν από εμένα. Tekken 8 λοιπόν με βαθμολογία 9/10, υπέροχο παιχνίδι, είναι τρομερό. Περιμένω με ανυπομονησία τους καινούριους χαρακτήρες που θα ξεκλειδώσουν το DLC. Ο Eddie ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένος μου και main χαρακτήρες, οπότε τον περιμένω πώς και πώς. Αν έχετε πάρει το παιχνίδι στο PC, έχετε σκοπό να το πάρετε, κάντε με ένα ad στο Steam να παίξουμε φαπίτσες μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, γιατί τα ωραία πράγματα έρχονται. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!